Στην Ελληνική Βουλή, για πρώτη φορά με το Σύνταγμα του 1975, διεξάγεται συζήτηση με πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για τη διενέργεια δημοψηφίσματος που αφορά την απόρριψη, το όχι ή το ναι τις απαράδεκτες προτάσεις των δανειστών εταίρων, έτσι όπως αποτυπώθηκαν στο τελευταίο κείμενο που δώσαν στην ελληνική αντιπροσωπεία στο Eurogroup. Είναι μια μεγάλη δυνατότητα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία ο ελληνικός λαός να πει ένα αποφασιστικό και ήρεμο όχι σε αυτές τις απαράδεκτες πιέσεις που επιδιώκουν να καθυποτάξουν την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό και που επιδιώκουν να αναπαράγουν σε τελευταία ανάλυση το θανατηφόρο σπιράλ των μνημονίων που σκόρπισε στη χώρα μας την κοινωνική καταστροφή. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε. Όσο πιο μαζική είναι η συμμετοχή του λαού μας στο δημοψήφισμα, όσο μεγαλύτερη ψυχραιμία και νυφαλιότητα δείξουμε αυτές τις δύσκολες μέρες που κάποιοι θέλουν να τις γεμίσουν με τρόμο και φόβο, όσο πιο ισχυρό είναι το μήνυμα του όχι, τόσο μεγαλώνει η δυνατότητα της χώρας μας, η δυνατότητα της ελληνικής κυβέρνησης, η δυνατότητα του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα να μπορέσει να πετύχει μια έντιμη συμφωνία. Μια συμφωνία που θα ανοίγει το δρόμο και την προοπτική για την ανόρθωση της χώρας μας, για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για μια δίκαιη κοινωνία, για να σταματήσει πια αυτή η λέλαπα της ανεργίας στη χώρα μας. Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια μεγάλη προσπάθεια δημοκρατίας και αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε.